Ένας ακόμη άνθρωπος του ποδοσφαίρου προσφέρει στη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο Φρανκ Ριμπερί έκανε δωρεά 50.000 ευρώ στο νοσοκομείο της Φλωρεντίας Σάντα Μαρία Νουόβα, το οποίο υποδέχεται αποκλειστικά ασθενείς με κορονοϊό. Ο 36χρονος Γάλλος εξτρέμ της Φιωρεντίνα δεν έμεινε ασυγκίνητος στον αγώνα που δίνει όλη η Ιταλία και από την πρώτη στιγμή έδειξε ενδιαφέρον και πρόθυμος να συνδράμει στην προσπάθεια γιατρών και νοσηλευτών στην Τοσκάνη. Ξεκάθαρο είναι πως όλα τα πρωταθλήματα θα υποστούν οικονομικές πληγές από τον COVID-19, απειλείται η βιωσιμότητα συλλόγων και λιγκών, ενώ επίσης ξεκάθαρο έγινε νέο θέμα που προέκυψε και αφορά τους παίχτες που έχουν συμβόλαια τα οποία λήγουν με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, εφόσον εκείνοι διεξαγόταν κανονικά, δηλαδή στις 36. Τώρα που θα πάει πιο μακριά η βαλίτσα, δημιουργείται θέμα με το πώς θα διασφαλιστούν αυτοί οι χιλιάδες παίχτες. Άπαξ και λήξει το συμβόλαιο που είναι σε ισχύ, ο παίχτης δεν έχει την παραμικρή υποχρέωση νομικά πάντα να αγωνιστεί για το σύλλογο. Η πρόταση που έκανε η FIFA ήταν να υπογραφούν βραχυπρόθεσμες συμφωνίες. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης υπάρχει αυτή η προοπτική και προφανώς ο κορονοϊός είναι μια τέτοια κατάσταση. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει ήδη αρχίσει τις σχετικές συζητήσεις με λίγκες και κλαμπς για να επιτύχει τη συνθήκη που θα επιτρέψει στους παίκτες να βγάλουν την παρατεταμένη σεζόν. Η ιδέα που είχε ήταν τα emergency contracts, δηλαδή τα συμβόλαια που θα περιλαμβάνουν εβδομαδιαίες και μηνιαίες απολαβές. Προφανώς και η μεταγραφική περίοδος θα πάει λίγο πιο κάτω στο ημερολόγιο, ενώ ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, ενημέρωσε πως θα υπάρξει χορηγία 10 εκατομμυρίων δολαρίων προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να βρεθεί η λύση στο πρόβλημα του κορονοϊού, ενώ θα γίνει fund ώστε να βοηθηθούν όσοι κινδυνεύουν με πτώχευση. Δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα ο Κώστας Μήτρογλου. Ο διεθνής επιθετικός ολοκληρώνει απογοητευτικά τη σεζόν, καθώς πέτυχε μόλις ένα τέρμα σε 13 παιχνίδια με τη φανέλα της Αϊτχόβεν. Συνεπώς, ο δανεισμός του από τη Μαρσέλη στο Ολλανδικό Σύλλογο οδεύει άδοξα προς την ολοκλήρωσή του, καθώς δεν έχει πείσει με την παρουσία του. Μάλιστα, οι Γάλλοι θεωρούν πως εφόσον δεν κατάφερε να βρει ρυθμό σε ένα πρωτάθλημα χαμηλότερης δυναμικής από τη Ligue 1, δύσκολα θα καταφέρει να ενσωματωθεί ξανά στη Μαρσέλη, η οποία δαπάνησε 15 εκατομμύρια ευρώ το 2017. Ο κομισάριος του NBA, Adam Silver, έκανε γνωστό πως το καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη σχεδιάζουν να δώσουν ένα παιχνίδι με φιλανθρωπικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της διακοπής λόγω του κορονοϊού. Το NBA, όπως και τα περισσότερα πρωταθλήματα όλων των αθλημάτων στον πλανήτη, έχουν διακοπεί λόγω του κορονοϊού, ενώ τις τελευταίες ημέρες μαθαίνουμε πως ένας μετά τον άλλον οι παίχτες του καλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο είναι θετικοί στον ιό. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως πριν τον Ιούλιο θα έχουμε και πάλι αγώνες, αλλά μέχρι τότε στο NBA, όπως γνωστοποίησε και ο κομισάριος Adam Silver, σχεδιάζουν να διεξαχθεί ένα παιχνίδι με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στο παιχνίδι αυτό πάντως, για να λάβει ένας παίχτης μέρος, θα πρέπει να έχει κάνει το τεστ για τον COVID-19. Η Liverpool βρίσκεται στην κορυφή της Premier League, αλλά παράλληλα είναι και στην πρώτη θέση της κατάταξης με τις ομάδες που χρησιμοποιούν χυδαίες φράσεις στο γήπεδο. Μπορεί οι ομάδες της Premier League να φημίζονται για τα συνθήματά τους που διαθέτουν αρκετή δόση χιούμορ και γέγιου, αλλά υπάρχουν και αυτές που χιδεολογούν σε μεγάλο βαθμό. Αφιέρωμα του casino.org κάνει λόγο για τους οπαδούς ομάδων που πολλές φορές βγαίνουν εκτός ορίων. Παρακάτω είναι η λίστα με τις ομάδες που χρησιμοποιούν χιδαίες λέξεις κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Η Liverpool, όσο περίεργο κι αν είναι, βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ στη δεύτερη ακολουθεί η Newcastle. Αν έχεις αργό ADSL Internet, χάνεις τα πάντα. Με την Cosmos Wireless έχεις την ταχύτητα που θέλεις για να σερφάρεις στο Internet, να στριμάρεις ταινίες και σειρές, να παίζεις παιχνίδια online σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Και αυτό γιατί η Cosmos Wireless έχει την πιο γρήγορη σύνδεση Internet στην Κύπρο. Μην μπεδεύεσαι με αργό ADSL Internet. Κάλεσε τώρα 777-87-800 ή στο 232-50120 και έλα στην Cosmos Wireless σήμερα.